Καλημέρα YouTube. Καλώς ήρθατε στο κανάλι των The North Astronomers. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τον Snack Pack Stasa G2, ένας πολύ ελαφρύς και συμπαγής μουσαμάς για τη δημιουργία καταφυγίου, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως BivPak ανάγκης. Θα φτιάξουμε επίσης και δύο παραλλαγές του καταφυγίου Α με τον μουσαμά και στο τέλος θα ανακοινωθεί και ο νικητής του giveaway από το προηγούμενο επεισόδιο. Τώρα, όσοι από εσάς θέλετε να μάθετε κόμπους ταχείας απελευθέρωσης και βασικά καταφύγια με μουσαμά, μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα βίντεο στο μικρό θαυμαστικό δεξιά της οθόνης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Snack Pack Stasa έρχεται σε αυτό το μικρό και ιδιαίτερα ελαφρύ πακέτο, ζυγίζοντας μόλις 370 γραμμάρια. Μέσα στο πουγγί περιέχονται 4 ποιοτικές αρτάνες, οι διαστάσεις του είναι 1,63 επί 2,44. Οι 4 γωνίες του μουσαμά είναι ενισχυμένες και έχουν μεταλλικές τρύπες, όπως επίσης και 8 θηλιές περιμετρικά με ενισχυμένες ραφές ως επιπλέον σημεία αγκύρωσης. Έξι κουμπιά κατά μήκος του μουσαμά μας επιτρέπουν να φτιάξουμε ένα αυτοσχέδιο BivPak, όπως θα δούμε και στη συνέχεια του βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε δύο παραλλαγές του καταφυγίου Α, ξεκινώντας όπως πάντα με τη δημιουργία σταθερής γραμμής με το σχοινί μας. Εφόσον φτιάξουμε το κλασικό καταφύγιο τύπου Α, καρφώνοντας τις 4 άκρες στο έδαφος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε όταν ο καιρός είναι πολύ άσχημος είναι να σταυρώσουμε τις 2 άκρες στο πίσω μέρος του καταφυγίου και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μονώσει καλύτερα το καταφύγιο κλείνοντας τη μία πλευρά και το έχουμε δώσει ένα πιο αεροδυναμικό σχήμα, ιδανικό για δυνατούς ανέμους. Για τη δεύτερη παραλλαγή, η οποία είναι και πιο γρήγορη, απλώνουμε το μουσαμά στο έδαφος, καρφώνουμε το πίσω μέρος, καρφώνουμε επίσης και το μπροστινό μέρος με μικρή κλίση προς τα μέσα και τελειώνουμε την κατασκευή με ένα σχοινί από το κέντρο του μουσαμά σε ένα δέντρο για να δημιουργήσουμε την είσοδο. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο δέντρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κλαδί για να στερεώσουμε την είσοδο. Τέλος, σε μια κατάσταση ανάγκης, μπορούμε να διπλώσουμε το μουσαμά, να κουμπώσουμε τα κουμπιά και να το χρησιμοποιήσουμε ως αυτοσχέδιο BivPak. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, ο Snack Pack Stasa, σε αυτό το πολύ μικρό και ελαφρύ πακέτο, έτοιμο για χρήση. Θεωρώ πως ήταν μια πολύ καλή προσθήκη σε ένα σάκο μακράς διαβίωσης, ως δευτερεύον βέβαια, σαν backup δηλαδή, μιας και είναι αρκετά λεπτό, και είναι ότι πως ήταν ιδανικό και για ένα σακίδιο 24 ωρών. Το Snack Pack Stasa μπορείτε να το βρείτε στο outdoorshop.gr, θα έχω το link κάτω στην περιγραφή. Πάμε τώρα να δούμε και τον νικητή του giveaway για μια κουβέρτα Blizzard Compact Travma και το Blizzard Beanie Hat. Συγχαρητήρια στον νικητή, θα επικοινωνήσω μαζί σου για τις λεπτομέρειες. Τέλος, όσοι ενδιαφέρεστε για το μπλουζάκι που φοράω και θέλετε να ενισχύσετε το κανάλι, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας μέρα!